Περιστοιχισμένοι από δεκάδες συγγενείς τους, οι οποίοι πολιορκούσαν από το πρωί το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, αποχώρησαν οι τέσσερις νεαροί κτηνοτρόφοι. Κατηγορούνται για συμμετοχή στη μεγάλη ζωοκλοπή στο Μπρινιά και είχαν συλληφθεί τα προηγούμενα 24 ώρα μετά από μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στη Μεσαρά. Οι συλληφθέντες αρνούνται κάθε συμμετοχή τους στην υπόθεση, η οποία εξιχνιάστηκε με βάση το στίγμα του GPS που είχε τοποθετήσει ο ιδιοκτήτης του κοπαδιού, το οποίο έκανε φτερά σε ένα από τα πρόβατα. Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο. Οι εξηγήσεις του ήταν απολύτως σαφείς, συγκεκριμένες από την πρώτη στιγμή. Ενεπλάκη στην υπόθεση από την χρήση ενός τηλεφώνου το οποίο δεν ήταν στην κατοχή του. Όση ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη οι απολογίες τους, δεκάδες συγγενείς τους είχαν κατακλείσει τους διαδρόμους του δικαστικού μεγάρου. Αφορμή για την απόφαση, εισαγγελέα και ανακριτή να αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, στάθηκε η ομαδική αίτηση ακυρότητας που κατέθεσαν οι συνηγοροί τους. Προβλήθηκε και μια ένσταση απόλυτης ακυρότητας από όλους τους συναδέλφους, ότι κακώς δηλαδή αξιοποιήθηκε η άρση του απορρίτου εν προκειμένου. Θα απασχολήσει στεναρά και αυτή η ένσταση περαιτέρω την ποινική διαδικασία. Μη σας φανεί παράξενο, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, και οι τέσσερις των κατηγορουμένων να μην παραπευθούν καθόλου στο δικαστήριο. Καθόλου. Υπήρξε η προσήκουσα νομική διαδικασία για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και ως εκ τούτου το δικαστήριο, τα ανακριτικά όργανα καλούνται να σχηματίσουν επεποίθηση περί της επιβολής ή μη προσωρινής κράτησης σε βάρος των κατηγορουμένων με ένα παράνομο αποδεικτικό υλικό. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των κατηγορουμένων, το οποίο και οδήγησε στα βαστικά στοιχεία τα οποία είχαν συγκεντρωθεί σε βάρος τους και σηματοδότησαν την έφοδο των αστυνομικών στα ποινιοστάσια τους. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου, παρανόμως φυσικά, όπως έχει καταδειχθεί και έχει αναλυθεί σχετική ένσταση ακυρότητος. Για όλους ίσχυσαν τα ίδια, η διάταξη είναι η ίδια ακριβώς φυσικά για όλους, δεδομένων των ελαττωμάτων και των τρώτων σημείων της δικογραφίας. Κάλλιστα να κληθούν οι κατηγορούμενοι να δώσουν εξηγήσεις για όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία και θα ήταν πολύ καλύτερο και για αυτούς οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν κάποιες ημέρες στα κρατητήρια, χωρίς κατά την άποψή μου λόγο, και αυτό θα είχε αποφευχθεί εάν δεν είχε ακολουθηθεί αυτή η βιαστική διαδικασία και το πιεσμένο χρονικό. Ο ιδιοκτήτης του κοπαδιού που έκανε φτερά στις 28 Αυγούστου του 2018 είχε τοποθετήσει GPS σε ένα από τα πρόβατα. Όταν οι ζωοκλέφτες άρχισαν να μεταφέρουν τα ζώα προς τη γόρτη, να έλαβε μήνυμα στο κινητό του και ακολούθησε το στίγμα. Τα εντόπισε τελικά την επόμενη μέρα και δεν έκανε καταγγελία άμεσα για την κλοπή. Όμως κατέφυγε στην αστυνομία 15 ημέρες αργότερα, αφού όπως είπε ενημερώθηκε ότι οι δράστες που είχαν εισβάλει στο Μαντρί του ήταν οπλισμένοι με Καλάσνικοφ.